Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Πέμπτη επιστρέφουμε, Τρίτη δεν είχαμε εκπομπή. Χθες 15 Αύγουστος, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σε Μαρία, Παναγιώτη, Μάριο, Δέσποινα, Παναγιώτα, όσοι είστε, που γιορτάζετε, άντρες και γυναίκες, σε όλα τα αερακλάκια που γιόρταζαν χθες. Να είστε γεροί, δυνατοί. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε. Λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρήμψη του ήχου Δημήτρης Μπαλόμπας, τεράστιος μιτσάρας, και τον έχω τρελάνει σήμερα, τον πάω από εδώ, τον πάω από εκεί, τον έχω κάνει fit. Αυτό είναι ώρα για μπλε diet. Ειδικό πρόγραμμα, να το πώς να κάνεις τον ηχολήπτη σου να χάσει καμιά 52 κιλά. Πλάκα κάνω, μια χαρά είναι ο μιτσάρας, δεν έχει ανάγκη τέτοιο πράγμα, αλλά σήμερα λίγο το κούρασα λίγο παραπάνω. Όταν σας λέω έχει γίνει ώρα για μπλε diet εδώ. Γεια σου ρε μιτσάρα γίγαντα. Σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε, και αυτό έκανε μοντάζ πριν από λίγο ο φίλος μου ο Δημήτρης απέναντί μου, τον Κώστα Μεδρινό, που μας μίλησε, και μας μίλησε γιατί τώρα που μιλάμε προπονείται. Και το κάναμε ηχογραφημένο πριν από λίγο. Θα τον ακούσουμε σε λίγα λεπτά. Ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ηρακλή. Προστέθηκε στη λίστα ακόμα ένα πριν από λίγο. Ο λόγος για τον Πέτρο Κανακούδη. Καλός να ορίσει που όρισε. Καλός να επιστρέψει που επέστρεψε. Είναι η δεύτερη φορά που θα φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή. Πριν από αρκετά χρόνια ήταν στην Super League, στην πρώτη εθνική κατηγορία. Καλή δύναμη στον Κανακούδη. Θα διαβάσω πολύ λίγο την ανακοίνωση. Είμαστε έτοιμοι με Johnny V. Καλά, την Αρίθα θα τη βάλουμε στο τέλος. Μας άφησε σήμερα η Αρίθα Φράγκλιν στα 76 της χρόνια. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι εκεί που πάει. Αλλά μουσικά θα βάλουμε έναν καλό μας φίλο, έναν άρρωστο Ηρακλειδέα και έναν εξαιρετικό μουσικό και μια απίστευτη φωνάρα. Johnny V Band σε πρώτη πανελλήνια παγκόσμια πανγαλαξιακή μετάδοση. Το νέο του άλμπομ, και το έχουμε από κάτω ως χαλί. Ταυτόχρονα με τα νέα του Ηράκλη. FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, Blue Libero, papakiyahoo.gr. Ακούμε Johnny V Band, το ολοκένουργιο Love Power αλμπουμάρα. Καλό τάξιδο, Γιαννάρα. Χιλιά χρόνια. Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηράκλη ανακοινώνει τη συμφωνία του με τον ποδοσφαιριστή Πέτρο Κανακούδη. Ο Πέτρος αγωνίζεται στην άμυνα και έπαιξε σε εξής ομάδες: ΠΑΟΚ, Λύκη, Βέρεια, Αστέρας Τρίπολης, Παζιάννενα, Ηρακλής, Δοξαδράμας, Πλατανιάς, Απόλλωνος Σμύρνης, Κέρκυρα, Ιντερτούρκου, Άρης. Πέρυσι 5 συμμετοχές, 1 γκολ. Πέτρο, καλώς ήρθες πάλι στην ομάδα μας. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε αγωνιστική επιτυχία. Ακόμα μια μεταγραφή λοιπόν. Σήμερα η μοναδική, από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε άλλη ανακοίνωση. Περιμένουμε τις υπόλοιπες. Οι υπόλοιπες είτε αφορούν τον Ντούνι, είτε αφορούν τον Μουμίν, εδώ περιμένουμε εξέλιξη να μείνει ελεύθερος σωστικά από τον Άρη, είτε το Παντελή Καπετάνο, και λέω το Παντελή Καπετάνο γιατί του Διαμαντόπουλου από ό,τι φαίνεται δεν προχωρά. Ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος που ήταν στα σχέδια, ποιον ξεχασά, δύο ξεχασά, τον Στράτο Χιτζίδη και τον Νίκο Πουρτουλίδη, που κι αυτοί μάλλον αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθούν. Ο Διαμαντόπουλος αποτέλεσε επιλογή του Παύλου Μυροφορίδη, που συνεχίζει πολύ δυναμικά τις μεταγραφές, αλλά από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει στον Άρη ο 30χρονος επιθετικός και θα αναγκάσει τον τεχνικό διευθυντή των Γιαννολεύκων να στραφεί εκ νέου στην περίπτωση του Παντελή Καπετάν. Την καλησπέρα και στον φίλο τον Μπάμπη από την Κιανόλευκη Βιρμανία. Δεν θα σου ξαναζητήσω φωτογραφία γιατί με έχει γράψει να μην πω πού. Να γελάει ο Μιτσάρας απέναντι. Σε έχουν μάθει όλοι οι χολύπτες, ρε Συμπάμπη. Όποτε στέλνεις μήνυμα, σου ζητάω εγώ φωτογραφία από την Κιανόλευκη Βιρμανία. Δεν μου κάνεις το χατήρι, δεν πειράζει. Καλησπέρα, λέει. Ο Μίντο, αν εμπλέκεται με τον Καρύμ, από όσο γνωρίζω, είναι πάρα πολύ πλούσιος. Ο Μίντο ποδόσφαιρο έπαιζε. Τώρα τελευταία ασχολείται με μανατζερή λύκια, με τεχνικούς διευθυντές κτλ. Έχει μεταφέρει πάντως η πλευρά του Καρύμ Σαλάχ Σορούρ ότι θέλει να μιλήσει με τον ίδιο τον Παύλο Μυροφορίδη πριν αναλάβει, αν αναλάβει, τον Ηρακλή. Και μιας και μου έδωσες πάσα, φίλε μου, να πούμε ότι εξακολουθεί και είναι ανοιχτό το θέμα του Αιγύπτιου, του κυρίου Σορούρ. Δεν αποκλείεται μέσα στην επόμενη τελικά εβδομάδα και όχι αρχές Σεπτεμβρίου να έχουμε κάποια εξέλιξη.
Για να έχουμε όμως κάποια εξέλιξη, χρειάζονται να γίνουν συγκεκριμένα πραγματάκια, που μόνο πραγματάκια δεν είναι. Είναι σοβαρά ζητήματα που καλούνται να γίνουν, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να αναλάβει, εφόσον επιμείνει, δράση ο Σορούρ και περίπου το 80% των μετοχών της νέας ΠΑΕ Ηρακλής, με το να δώσει φυσικά και το ποσό που απαιτείται για το μετοχικό κεφάλαιο, 320.000 ευρώ. Και αν ο ίδιος δεν θα μπορέσει να μπει, σε αυτό βοηθάει η κυρία Σορούρ, η Σάρα, η οποία είναι ελληνικής καταγωγής και ως Ελληνίδα με ή χωρίς εισαγωγικά μπορεί να αναλάβει δράση στο διοικητικό σχήμα, στο ΔΣ. Επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνουν κάποια βήματα. Δεν τα λέω βηματάκια, τα λέω βήματα για να μην τα πω βηματάρες, με το αφημί, με τις απαραίτητες ρυθμίσεις που πρέπει να υπογραφούν, με την σύσταση της νέας ΠΑΕ, με το να βάλει τα 320 χιλιάρικα, να πάρει το 80%. Όλα αυτά είναι να γίνουν και αν θα γίνουν. Θέλω να είμαστε προσεκτικοί και να περιμένουμε πρώτα τις εξελίξεις και τις πράξεις και μετά να μπούμε σε κάποια άλλη διαδικασία καταγραφής αυτών. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Κώστα στην Κιανόλευκη Κοζάνη. Καλησπέρα Γιώργο, ο μόνος επενδυτής της ομάδος είναι ο κόσμος. Όλη διαρκεία, όλοι κοντά στην ομάδα, χίλια χρόνια Ηρακλής. Εντάξει, εντάξει, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το ξέρω ότι δεν το εννοούσες, αλλά το τσουβάλιασμα είναι άσχημο, Κωστή μου. Είμαστε χρόνια φίλοι εδώ, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω να πούμε. Να είσαι καλά και χαίρομαι που ακούς καθημερινά την εκπομπή. Τώρα, επί της ευκαιρίας, άντε να το αναφέρω χωρίς να πω λεπτομέρειες, είναι άσχημο να τσουβαλιάζουμε και να βάζουμε ανθρώπους στο ίδιο καζάνι. Δηλαδή, κάνει μια χαζομάρα που δεν θα κάνει ο Μιτσάρας μου απέναντι και να βγω εγώ και να πω όλοι οι χολύπτες είναι άχρηστοι. Τι μου φταίνει οι υπόλοιποι? Θα πω ο Μίτσος είναι, που δεν είναι Μιτσάρας, sorry, ο καλύτερος είσαι. Είναι κακό το τσουβαλιάσμα. Γενικά στη ζωή, όχι μόνο στον αθλητισμό, γενικά στη ζωή. Και εγώ μπορεί να το έχω κάνει το λάθος αυτό στη ζωή μου και όποτε καταλαβαίνω ότι το κάνω, το παίρνω πίσω. Γιατί είναι άσχημο. Κωστάρα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, προχωράμε και να προχωρήσουμε παρέα, φίλε μου Δημήτρη, με τον Κώστα Μενδρινό, αν είμαστε έτοιμοι. Κάνα εξάλεπτο περίπου είναι. Η συνέντευξη που μας παραχώρησε εδώ πριν μπει στην προπόνηση, καμιά ώρα πριν και παραπάνω που μιλήσαμε μαζί του, τούτη την ώρα πραγματοποιείται η προπόνηση στη Μίκρα, να ακούσουμε τα όσα δήλωσε εδώ, στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4, ο Κώστας Μεδρινός, ένα από τα φετινά μεταγραφικά αποκτήματα του Ηράκλη. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα του Ηράκλη, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην πρώτη εθνική κατηγορία, στη Super League, ο λόγος για τον Κώστα Μεδρινό, ο οποίος είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Κώστα, καλησπέρα και καλώς ήρθες στον Ηράκλη. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια εξέλιξη στην καριέρα σου, μια σελίδα που φαντάζομαι ήταν δική σου επιθυμία μετά και την πρωτοβουλία που ανέλαβε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ομάδα ο κύριος Παύλος Μυροφορίδης, να είσαι και εσύ ένα από τα κομμάτια αυτού του puzzle. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι με προσέγγισε με πολύ αυθεντικότητα και πολύ ντόμπρος άνθρωπος. Και επειδή αυτό το πράγμα μου αρέσει στη ζωή μου, μου είπε, ξέρεις κάτι, θέλω να φτιάξω μια ομάδα να ανεβάσουμε τον Ηρακλή. Και αυτό από μόνο ότι είναι τεράστια πρόκληση για μένα. Και δεν πέρασε πάρα πολύ ώρα για να το σκεφτώ. Αποφάσισα κατευθείαν και ήρθαμε εδώ αποφασισμένοι μαζί με όλα τα παιδιά να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Άρα ήταν ένα φλερτ ωρών, να μην πω ημέρων. Ωραία, ναι. Και πήγαν όλα καλά και συνεχίζεις ναι, πλέον στον Ηρακλή. Φαντάζομαι είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο αυτό για σένα, έτσι. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ομάδα, με κόσμο, με ιστορία, που έχει περάσει πολλές περιπέτειες τα τελευταία χρόνια και πολλές δύσκολες στιγμές, και για σένα είναι ένα έξτρα κίνητρο, να υποθέσω. Φυσικά είναι έξτρα κίνητρο αφενός γιατί είναι πολύ μεγάλη ομάδα με πολύ κόσμο ο Ηρακλής, και αφετέρου γιατί πρέπει να τον επαναφέρουμε στην πρώτη εθνική και να μην εγγύει αυτή η ομάδα, γιατί πραγματικά, όπως είπες και εσύ, ταλαιπωρείται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και δεν αξίζει επουδενής αυτή την ομάδα να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι λίγα λόγια και από εδώ και στο εξής να δουλέψουμε μαζί με όλα τα παιδιά και να ανεβάσουμε την ομάδα. Δεν μένει κάτι άλλο να κάνουμε.
Ξέρεις, να είμαστε και να έχουμε και λίγο τύχη, να μας βοηθήσει και ο Θεός, να πάνε όλα καλά. Εννοείται, πάνω απ' όλα με υγεία και τώρα πόσο μάλλον που είστε σε αυτό το βασικό στάδιο προετοιμασίας και δουλεύετε αρκετά. Βάσει και της δικής σου παρουσίας και των υπολείπων παιδιών που έχουν έρθει στην ομάδα, πάρα πολλοί έχουν μπει στη διαδικασία να πούνε ότι ψάξτε το δεύτερο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί δεν ξεχνάω πολλές περιπτώσεις ομάδων οι οποίες είχαν πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είχαν ομάδα. Αυτό που, επειδή γνωρίζω τον Παύλο, αυτό που κοίταξε είναι να φτιάξει την ομάδα και να εντάξει τις προσωπικότητες και τους ποδοσφαιριστές στο σύνολο. Δεν θεωρώ ότι κανένας από τους ποδοσφαιριστές που είναι θα κοιτάξει τον εαυτό του, θα κοιτάξει να αναδειχθεί ο ίδιος. Θα κοιτάξουμε όλοι να βοηθήσουμε την ομάδα και να ανεβεί η ομάδα. Γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα από αυτό θα αναδειχθούμε και μέσα από αυτό θα γίνουμε και καλύτεροι. Mm-hmm. Οπότε στόχος είναι να γίνουμε πρώτα ομάδα, σύνολο δυνατό και να ανέβει αυτή η ομάδα. Πόσος χρόνος θεωρείς, Κώστα, θα χρειαστεί για να δέσετε, για να αποκτήσετε χημεία, για να ταιριάξουν, όπως λέμε, τα χνότα σας σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, είστε ο καθένας πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, δεν το συζητάμε, αλλά πρέπει να γίνει και ένα, σίγουρα, και ένα σύνολο, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι για να επιτευχθεί ο στόχος μόνο εύκολο θα είναι. Από εκεί και πέρα ο χρόνος είναι αλήθεια ότι είναι λίγος, αλλά δεν μπορούμε τώρα να λέμε δικαιολογίες. Όποιος και αν είναι ο χρόνος, εμείς πρέπει να βοηθήσουμε όλοι με το χαρακτήρα μας και με τον προπονητή να δέσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή η ομάδα να είναι έτοιμη από την πρώτη αγωνιστική. Πόσος χρόνος θεωρείς, Κώστα, θα χρειαστεί για να δέσετε όλοι μαζί, για να ταιριάξουν, όπως λέμε, τα χνότα σας, για να αποτελέσει, όπως σωστά είπες και εσύ, μια ομάδα, ένα ισχυρό σύνολο, πέρα από το να έρθουν 15, 16, 17 πάρα πολύ καλοί παίκτες, όπως γίνεται με τις επιλογές του κυρίου Μυροφορίδη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, γιατί είμαστε πάρα πολλά νέα πρόσωπα μαζεμένα, αλλά επειδή προσωπικά δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες και ούτε τα υπόλοιπα παιδιά θεωρώ που έχουν έρθει, όσος όμως και να απομένει, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι είναι λίγος, πρέπει να κοιτάξουμε να δεθούμε γρήγορα, να φτιάξουμε την ομάδα γρήγορα και από την πρώτη αγωνιστική να είμαστε πανέτοιμοι. Και 10 μέρες να είχαμε στη διάθεσή μας, θα έπρεπε αυτό να είναι εφικτό μέσα σε 10 μέρες, αλλά έχουμε νομίζω περισσότερο χρόνο. Ναι. Με κάποιους από τους παίχτες που έχουν έρθει μαζί με εσένα ως μεταγραφές, έχεις συνεργαστεί στο παρελθόν, να υποθέσω, ή όχι? Έχω συνεργαστεί και με τον Νίκο τον Καλτσά, ήμουνα στον Πανιόνιο, mm-hmm. με τον Περόνι πιο παλιά στον Ιωνικό, πάνε χρόνια τώρα βέβαια. Στον Ιωνικό, πω πω. Ναι, χρόνια τώρα, 15 χρόνια. Η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα, ναι. Ναι, ναι, η πρώτη ομάδα. Εσένα δεν σε θυμόμαστε τον Ιωνικό. Αυτό για ναι, και αν έχουν περάσει πολλά. Ήμουν πιτσιρικάς πολύ τότε, με 17 χρονών. Και μιας και το αναφέρουμε, όλη αυτή η πολυετής παρουσία σου στην πρώτη εθνική κυρίως είναι μια πρίκα που κουβαλάς, έτσι, για αυτή την κατηγορία, την δεύτερη εθνική. Εντάξει, ναι, σίγουρα, δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετές εμπειρίες. Το μόνο που θέλω πλέον είναι να βοηθήσω την ομάδα. Τι να τις κάνουμε τις υπηρεσίες, άμα δεν ανέβει η ομάδα. Αυτό που θέλουμε είναι να ανέβει η ομάδα και να βρίσκεται τον επόμενο χρόνο στην Αλφα Εθνική. Ανυπομονείς να μπεις σε διαδικασία πρωταθλήματος με παρουσία κόσμου στο Καφτατζόγλιο, στα εκτός, γιατί δεν ξέρω αν το παρατήρησες, ακόμα και στην τρίτη εθνική κατηγορία δεν υπήρχε γήπεδο στη χώρα που δεν υπήρχαν οπαδοί του Ηρακλή να ακολουθούν. Πραγματικά ανυπομονούμε, ναι, όχι μόνο εγώ, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά μας, να έρχεται η Κυριακή και να παίζουμε ποδόσφαιρο. Και εμείς τους περιμένουμε και ευχόμαστε όλοι πραγματικά να έχουμε υγεία και να τους κάνουμε περήφανους και χαρούμενους και να χαμογελάσουμε τον επόμενο Μάιο. Μακάρι, δηλαδή, το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Ωραία, να πάνε όλα καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια της προετοιμασίας και με τα φιλικά παιχνίδια και σε σένα και σε όλη την ομάδα. Και εύχομαι μέσα στη σεζόν να έχουμε μόνο για νίκες να μιλάμε. Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Αυτός ήταν ο Κώστας Μεδρινός. Τον ακούσατε πριν από μια μισή ώρα περίπου που μας μίλησε. Ηχογραφήσαμε την συνέντευξη. Και τούτη την ώρα κάνει μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές προπόνηση και ο Πέτρος ο Κανακούδης, που είναι η τελευταία μεταγραφή. Για όσους δεν το άκουσαν νωρίτερα, επαναλαμβάνω, ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Τώρα, αν η μεταγραφή του Πέτρου Κανακούδη συνδυάσει, ακολουθήσει κάτι άλλο, το κάτι άλλο
έχει να κάνει με τον κύριο τον Παπαδόπουλο. Εδώ είμαστε να το καταγράψουμε. Και το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι... Όχι την προηγούμενη εβδομάδα, συγγνώμη, τη Δευτέρα το είπαμε. Απλά επειδή δεν είχαμε χθες, εγώ νομίζω ότι ήταν Κυριακή με το φτωχό μου το μυαλό. Τέλος πάντων, συγχωρέστε με. Είπαμε και τη Δευτέρα ότι δεν σημαίνει κάτι το ότι ο κύριος Τόν Παπαδόπουλος ανέλαβε ένα μεγάλο χορηγικό πακέτο να δώσει στον Ερασιτέχνιάρη και στις Ακαδημίες του Ποδοσφαιρικού Άρη. Αν θέλει να επενδύσει και στον Ηρακλή, αν θέλει να δώσει ένα δωράκι στον φίλο του τον Πέτρο Κανακούδη, μπορεί να το κάνει. Ο Κανακούδης είναι πλέον ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, άλλωστε πέρυσι το κονέ με τον Άρη μέσω του Κανακούδη έγινε, όπως φάνηκε, γιατί όχι να μην γίνει και με τον Ηρακλή. Αυτό που λέμε, το λέμε λαϊκά απ' έξω, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι, δεν έχει προχωρήσει κάτι, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη, υποθέσεις κάνουμε. Δεν αποκλείεται να υπάρξει μια χορηγία, θα είναι ευχής έργων, όχι μία, 101 να υπάρξουν, με μάρμαρα, με τιμπέτ, με οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία τι θα είναι αυτό. Όσον αφορά για την τιμπέτ, ήδη υπάρχει η συμφωνία, ήδη υπάρχει στα σκαριά αυτή η χορηγία για τον προστινό μέρος της φανέλας, αλλά φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνει και ΠΑΕ, να πέσουν οι υπογραφές, να υπάρχει ΠΑΕ Ηρακλής, να μπορεί να έχει μεγαλομέτωχο πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο κτλ. Να βάζει τις υπογραφές, γιατί αλλιώς πώς θα μπορέσει να πάρει αυτά τα ποσά από την οποιαδήποτε χορηγία, να κάνει τα συμβόλαια, τους ποδοσφαιριστές, τις μεταγραφές, όλα να είναι νομότυπα. Όχι ότι τώρα δεν μπορεί να τα κάνει, τα κάνει, τα προχωρά, αλλά σίγουρα θα επισημοποιηθούν με το που θα συσταθεί η ΠΑΕ Ηρακλής. Γεια σου Γιαννάρα μου. Τζόρτζ καλησπέρα, γράφει φίλος ο Γιάννης, πιστός ακροατής και αυτός. Πες μου ότι θα είναι χειροβομβίδα ο ακραίος που θα έρθει να γουστάρουμε λίγο. Θα τη διαβάσω την ανακοίνωση που έβγαλε το Κιάνο Λευκό Ταπ, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ μας και λέει ότι σύντομα θα ανακοινωθεί ο ξένος ακραίος. Χειροβομβίδα. Αν είναι αυτός που έχει καταλήξει ο Ηρακλής, γιατί ήταν μεταξύ 2-3 ξένων, αν είναι αυτός που έχει πάρει την οριστική απόφαση, τότε επιθετικά θα μιλάμε για έναν αθλητή που μπορεί να παίρνει 15-20 πόντους. Και άμα το κάνει αυτό, όντως θα είναι χειροβοβίδα. Γιατί θα χτυπάει ο Αρμενάκης, θα χτυπάει ο Ακραίος, θα χτυπάει ο Ηρακλής με Προύσαλη από το κέντρο με Ντίνα και Φέργιουσον. Θα έχει περισσότερες επιθετικές επιλογές, θα έχει πλουραλισμό στην επίθεση. Δεν θα τα περιμένει όλα από τον διαγώνιο του. Και ο Σωτηρίου θα χτυπάει, αλλά κυρίως θα προσέχει την υποδοχή του, όπως θα την προσέχουν και τα δύο λίμπερο Μπαμπαλιούτας με τον Μπουράκη. Αν όμως έρθει αυτός ο Αμερικανός, ο ξένος, τότε θα δώσει μια πολύ μεγάλη δύναμη στην επιθετική γραμμή της ομάδος. Βέβαια, επειδή είπες για χειροβοβίδα και με βοηθά αυτό που είπες φίλε μου Γιάννη, μη σκάσει τα χέρια μας. Τι εννοώ? Ότι ένας τέτοιος αθλητής και μια τέτοια ομάδα χρειάζεται χρήματα. Χρειάζονται χορηγίες, χρειάζονται διαρκείας. Το ξέρω ότι έχετε βαρεθεί να μας ακούτε να λέμε κάθε φορά το ίδιο. Το ξέρω ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Αλλά δεν θέλω να πάμε στα Χριστούγεννα και να λέμε κινδυνεύει η ομάδα, όπως έγινε πέρυσι. Δεν θέλω να πάμε πάλι στα Χριστούγεννα και να κάνουμε συναυλίες με τον Γιώργο Μαργαρίτη, την Ελένη Βιτάλη και τον Θέμη Αδαμαντίδη για να σωθεί ο Βολεϊκός Ηρακλής. Θέλω και θέλουμε όλοι να βγει η χρονιά αξιοπρεπέστατα. Γιατί αν βγει στο οικονομικό κομμάτι η χρονιά αξιοπρεπέστατα, τότε η χειροβοβίδα, φίλε μου Γιάννη, θα είναι σε εισαγωγικά μια πολύ πολύ δυνατή ομάδα που θα τρομοκρατεί πάλι σε εισαγωγικά όλους τους αντιπάλους. Ειδικά στη Μίκρα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Ευρώπη, έτσι. Έχουμε μια συνέντευξη για το βόλεϊ. Μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα θα έρθουμε σε αυτήν σε πολύ λίγο. Θα καταγράψουμε και το ρεπορτάζ που υπάρχει, το υπόλοιπο ρεπορτάζ για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή.
για τον μπασκετικό Ηρακλή, και εκεί έχουμε αφήξεις πλέον. Για τον βολεϊκό Ηρακλή, μιας και υπάρχει ανακοίνωση εν ώψη και της πρώτης προπόνησης της ομάδος. Όλα τα νέα εδώ μόλις επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε εδώ στην Ωραία Μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Μηχανήματα είναι, κολλάνε μιτσάρα μου, δεν πειράζει. Θα ακούσουμε Johnny V Band σε πολύ λίγο και το ολοκένουργιο Love Power με 12 κομμάτια. Δισκάρα που βγήκε από το φίλο μου το Γιάννη. Το Johnny V, Ηρακλάκη. Αλλά προς το παρόν, μέχρι να ξαναφτιάξουν τα μηχανήματα, όταν φτιάξουν να μου πεις, ακούμε τεράστια Αρίθα Φράγκλιν που σήμερα μας άφησε στα 76 της. Η Βασίλισσα της Σόλ. Παραμένουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Πριν τις διαφημίσεις ακούσαμε και ακούσατε τον Κώστα Μετρινό που μας μίλησε. Ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Ηρακλή, αρκετά σε αριθμό, και θα υπάρξουν και άλλα ίσως τέσσερα ακόμα, με Πουρτουλίδη, με Μουμίν, με Χιτζίδη, Χιτζίδης που και αυτός θα επιστρέψει, με ποιον ξεχνάω, Ντούνι, Παντελή Καπετάνο, θα τα δούμε αύριο μάλλον αυτά. Σήμερα ανακοινώθηκε ο Κανακούδης. Στο μπάσκετ υπήρξε ενημέρωση από την ομάδα με δελτίο τύπου για τις αφίξεις εν ώψη της πρώτης. Έχουμε πρώτη για το μπάσκετ, πρώτη και για το βόλεϊ 20 του μηνός, την Δευτέρα δηλαδή. Και θα διαβάσουμε τώρα αμέσως αυτό που μας ενημέρωσε η μπασκετική ομάδα για τους δύο κυρίω ξένους, ο ένας με ελληνικό διαβατήριο, ο ΣΟΚ. Βάσει λοιπόν της ενημέρωσης από τον μπασκετικό Ηρακλή, την Δευτέρα 20 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Αύριο, Παρασκευή 17 του μηνός, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Έντβιν Ασέσκους με προγραμματισμένη ώρα άφιξης στις 3 παρα 25. Το Σάββατο 18 του μηνός αναμένεται η άφιξη του Στεν ΣΟΚ με πρωινή πτήση μέσω Αθηνών 10 παρα 20. Επαναλαμβάνω, 3 παρα 25 αύριο ο Σέσκους στο αεροδρόμιο Μακεδονία. 10 παρα 20 το πρωί του Σαββάτου ο Στεν ΣΟΚ. Για το βόλεϊ, να διαβάσουμε την ανακοίνωση πριν πάμε και σε μια ακόμα συνέντευξη μιτσάρα μου. Αυτή τη φορά live θα την κάνουμε τηλεφωνικά. Τη Δευτέρα 20 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στο Κατσάνιο γήπεδο η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας μας για την νέα αγωνιστική σεζόν. Το παρόν θα δώσει σύσσωμα το προπονητικό staff, καθώς και οι αθλητές Προύσαλης, Αρμενάκης, Μπαμπαλιούτας, Μούχλιας, Βασίλης, Μούχλιας, Δημήτρης, Μπουράκης, Τζιουμάκας, Φωτιάδης, Σωτηρίου, Ντίνας, Κουκουμάκας και Τερζόγλου. Το στάδιο της προετοιμασίας θα ακολουθήσουν και οι έφηβοι Στεφανίδης, Καλατζίδης και Βαρβεσιώτης, οι οποίοι πρόσφατα έγιναν επαγγελματίες. Ο Μπάιρον Φέργκισον θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στις 10 Σεπτεμβρίου, καθώς ο αθλητής ως 7 του μηνός έχει υποχρεώσει με την εθνική ομάδα της χώρας του, θυμίζω Μπαχάμες. Επίσης, αρχές Σεπτέμβρη μας ενημερώνει το Κιανό Λευκό ΤΑΑ, αναμένεται και ο ξένος ακραίος, ο οποίος θα ανακοινωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Η χειροβόβητα που λέγαμε πριν με τον φίλο τον Γιάννη. Η πρώτη προπόνηση θα είναι κλειστή για τον κόσμο, ενώ η επίσημη παρουσίαση θα γίνει μόλις έρθουν οι ξένοι αθλητές και η ομάδα είναι πλήρης. Να ευχηθούμε καλή αγωνιστική χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη με υγεία και πολλές επιτυχίες. Με τη στήριξη και την παρουσία του κόσμου στο πλευρό της ομάδας θα το διανύσουμε όλοι μαζί πιο εύκολα. Ο κόσμος είναι η δύναμή μας. Καλούμαστε όλοι λοιπόν να ανταποκριθούμε και να στηρίξουμε αγοράζοντας εισιτήρια διαρκείας του Αυτοκράτορα. Έχουμε Johnny V. Για ρίξε. Μετά λοιπόν την ανακοίνωση σημερινή που διαβάσαμε από την αδρική ομάδα βόλη του Ηρακλή, να πάμε στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Κιανολεύκων. Εν αναμονή και του επόμενου για τον ξένο ακραίο που αναφέραμε νωρίτερα, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη Κουκουμάκο, ο οποίος ουσιαστικά επιστρέφει και είναι τώρα στην γραμμή μας. Παναγιώτη, καλησπέρα από την ώρα για μπλε και καλώς επέστρεψες στον Ηρακλή. Καλησπέρα και από μένα. Είσαι καλά. Καλώς σας ξαναβρίσκω. Έτσι ακριβώς. Σε γνώριμα άλλη μέρια για σένα, άλλωστε δεν είναι και λίγα τα χρόνια που, νομίζω 8 ή κάνω λάθος το μέτρημα. 8 έτσι, από πολύ μικρή 8. Ηλικία. Και μαθαίνοντας ουσιαστικά βόλεϊ με τη φανέλα του Ηρακλή και κατακτώντας τίτλους, έτσι, γιατί δεν πήρες και λίγα. Θύμισέ τα μας τι έχεις πάρει. Έχω πάρει Πανελλήνιο Παμπέδων, το τελευταίο που έγινε, επίσημο. Ναι. Δύο Πανελλήνια Παμπέδων και από εκεί και πέρα έχουμε πολλές θέσεις. Δεύτερες, τρίτες. Για ΕΠΕΣ δεν ρωτάω καν. Για ΕΠΕΣ τα είχαμε σαρώσει νομίζω τότε όλα.
Ακόμα μια σπουδαία φουρνιά τότε που είχατε. Που παίρνατε το ένα πρωτάθλημα πίσω από το άλλο. Και τα φέρνει έτσι η ζωή και η μοίρα να ξαναφορά τη φανέλα του Ηρακλή. Αυτή τη φορά νομίζω ακόμα καλύτερα, γιατί μιλάμε για Α1. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα που παίζει στην Ευρώπη ξανά. Γιατί μιλάμε για τον Ηρακλή, δεν το συζητάμε. Και υποθέτω ότι και η δική σου η χαρά είναι μεγάλη, έτσι. Η δική μου χαρά είναι τεράστια, διότι είμαι Ηρακλής από μικρός. Έχω ζήσει την ομάδα και στους μεγάλους τελικούς μέσα στο Παλατάκι, στη Μπηλαία, τον τότε ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Έχω ζήσει πολλές χαρές και είναι τιμή μου που μου έγινε αυτή η πρόταση και μπορώ να συμμετέχω στην ομάδα που αγάπησα και λάτρεψα από μικρό παιδί. Είναι πολύ ωραίο το συνέστημα και φαντάζομαι πολλοί κόσμος που ακούει τώρα σε ζηλεύει, γιατί είναι σπουδαίο να φοράς τη... Εδώ ο φίλαθλος φορά τη φανέλα του Ηρακλή και νιώθει πολύ όμορφα, πόσο μάλλον όταν είσαι κιόλας και αγωνίζεσαι για αυτήν, έτσι, είναι... Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ειδικά όταν αγωνίζεσαι μέσα σε μια γεμάτη μίκρα ή στο τότε γήπεδο του Ευόσμου, το ναι. Κατάμεστο... Για τα προκριματικά του Champions League, θυμάμαι, γινόταν χαμός. Κατάσταση απίστευτη. Όταν τη ζούσα σαν ball boy και αισθανόμουν τη χαρά που βρισκόμουν απλά στο γήπεδο, όχι τώρα να είμαι και στον αγωνιστικό χώρο σαν παίκτη. Με Ball, Stanley, Hoff, Kravar και τα λοιπά, ήσουν ball boy τότε, ε? Ναι, ναι. Φοβερό, φοβερό. Οι εμπειρίες σου είναι ανεπανάληπτες. Εύχομαι να ζήσεις πολλά τέτοια. Γιατί όχι, και ως αθλητής. Στην επιστροφή σου υπάρχει και αυτή η θετική συγκυρία, Παναγιώτη, με την επιστροφή της ομάδος και στα ευρωπαϊκά, μιας και λέγαμε για μεγάλες ευρωπαϊκές διακρίσεις στο παρελθόν. Και νομίζω ήταν και αυτό ένα ακόμα έξτρα κίνητρο για σένα, έτσι, το να συμμετέχει ο Ηρακλής στο Challenge Cup. Σίγουρα είναι ένα έξτρα κίνητρο. Εντάξει, και μόνο η πρόκληση της Α1 είναι τεράστιο κίνητρο για τον οποιοδήποτε αθλητή, ειδικά στην ηλικία μου. Αλλά ακόμα και ένα έξτρα μεγάλο είναι η Ευρώπη. Δεν έχουν πολλά άτομα την ευκαιρία να το ζήσουν αυτό, νομίζω. Όχι, βέβαια. Και για σένα νομίζω θα είναι η πρώτη φορά, έτσι, να παίξει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχεις ολοκληρώσει ουσιαστικά με τη μεταγραφή σου μια τετράδα αξιόλογων κεντρικών με τον Νικηφόρο Φωτιάδη, με τον Ντίνα, με τον Μπάρο Φέργκισον. Και με τη βοήθεια και των εφήβων που ακολουθούν, της εφηβικής ομάδας που θα προπονούνται μαζί σας, νομίζω είμαστε καλά. Τι λες εσύ? Είμαστε νομίζω σε πολύ καλό στάδιο από άποψη παικτών. Και για τη θέση σου κυρίως το ανέφερα γι' αυτό. Ναι, σίγουρα το ότι θα έχω μπροστά μου 3 πολύ καλούς κεντρικούς, γιατί και ο Φωτιάδης είναι ένας αρκετά καλός κεντρικός, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Θα έχω να ανταγωνιστώ έμπειρους αθλητές στην κατηγορία. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα και αυτό. Οπότε είναι ένα έξτρα κίνητρο για παραπάνω δουλειά από μέρους μου και γενικότερα μου δίνει και ένα έξτρα κίνητρο να συνεχίσω να παίζω βόλεϊ, γιατί καλώς κακώς τις εποχές που ζούμε είναι δύσκολο το να βρεις ένα τέτοιο κίνητρο. Ναι. Από πολλές απόψεις. Καταλαβαίνω τι λες. Από πολλές απόψεις. Είναι δύσκολη η περίοδος. Το διάστημα του καλοκαιριού, να υποθέσω, ήσουν σε γρήγορση, γιατί είσαι από τα παιδιά που δεν κάθεστε και πολύ, έχετε και το beach volley, σας απασχολεί. Δόξα τω Θεώ, έπαιξα αρκετά παιχνίδια beach φέτος. Ναι. Με κράτησε σε καλό σημείο από άποψη φυσικής κατάστασης, νομίζω. Mm-hmm. Θα φάνει τις επόμενες μέρες που θα ξεκινήσουμε. Ωρα, 20 του μηνός είναι η πρώτη και επιστρέφει σε σάλα. Πλησιάζουνε. Μετράμε ήδη αντίστροφα. Είναι πολύ μακριά για εσάς τους αθλητές του βόλεϊ Οκτώβριος, γιατί σε αντίθεση με άλλα πρωταθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ. Που ξεκινούν Αύγουστο, ξεκινούν Σεπτέμβριο, το βόλεϊ νομίζω χρονικά είναι το πιο αργό. Και υπάρχει αυτή η αναμονή, υπάρχει η καθημερινότητα των προπονήσεων, δεν ξέρω το κατά πόσο σας κουράζει ή είστε συνηθισμένοι σε αυτό? Είμαστε συνηθισμένοι, αλλά να το πάω συγκριτικά και με τα άλλα αθλήματα, εμείς αργούμε να ξεκινήσουμε λίγο. Αρκετά, ναι. Το καλοκαίρι, το διάστημα μάλλον από τότε που τελειώνει η σεζόν μέχρι να ξαναξεκινήσει είναι πιο κουραστικό.
Όχι από τη στιγμή που ξεκινάει η προετοιμασία μέχρι να φτάσει. Ναι, αν βάλουμε Απρίλιο-Μάιο που τελειώνεται μέχρι Οκτώβριο, είναι αρκετοί μήνες. Βέβαια, έχει δίκιο. Κατ' εμέ, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το καλοκαίρι που κάθομαι. Ναι. Το προσπαθώ βασικά να μην κάθομαι. Αλλά καλώς ή κακώς, επειδή δεν έχει προπονήσεις, λίγο όλοι κοιτάμε να ξεκουραστούμε. Υπάρχει το μπιτς όμως. Βρίσκεται την άκρη εκεί. Βρίσκουμε εκεί την άκρη, ευτυχώς. Αλλιώς θα ήμασταν και το καλοκαίρι μέσα στα γήπεδα, νομίζω. Έτσι ακριβώς. Παναγιώτη, κάτι τελευταίο. Με τι θα έμενες ευχαριστημένος για φέτος, πέρα από την παρουσία σου στην ομάδα που, όπως ακούω, σου έχει φέρει πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και να το χαρείς και να το απολαύσεις, σου εύχομαι ολόψυχα. Αλλά ως στόχους, το να πεις κάτι κάναμε φέτος. Ποιο θα ήταν αυτό το κάτι κάναμε φέτος που θα σ' άφηνε ευχαριστημένο, αν σε ρωτούσα του χρόνου? Σίγουρα ένας τίτλος όπως το κύπελλο, ας πούμε, θα ήταν ένας πολύ σπουδαίος στόχος να επιτευχθεί και μια πολύ καλή θέση στο πρωτάθλημα για να μπορέσουμε να ξαναβγούμε στην Ευρώπη του χρόνου. Νομίζω θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ωραίοι στόχοι και χωρίς στόχους δεν έχεις λόγο να παίζεις. Ναι, δεν έχεις λόγο να κυνηγήσεις κάτι αν δεν έχεις στόχο. Έτσι ακριβώς. Σε πηγαίνει πίσω. Ενώ βάζοντας ένα μεγάλο στόχο, δίνεις το 110% του εαυτού σου, όχι το 100%. Σου εύχομαι να το απολαύσεις, όπως είπα και πριν, γιατί για σένα είναι πολύ ιδιαίτερο που θα ξαναφορέσεις την αγαπημένη σου φανέλα. Και εύχομαι γρήγορα να έρθει αυτή, τώρα δεν ξέρουμε και την κλήρωση ακόμα, τέλος πάντων, το πρώτο παιχνίδι στη Μίκρα που θα είσαι μέσα σε αυτό. Εύχομαι Μακάρι. Να έρθει γρήγορα. Να είναι γρήγορα. Γιατί ανυπομονώ πάρα πολύ. Με το καλό η έναρξη της προετοιμασίας από εβδομάδα, Παναγιώτη. Με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Πάνω απ' όλα υγεία, όπως είπατε. Γιατί χωρίς υγεία δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους. Δεν πάμε πουθενά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή αρχή. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον ενθουσιασμένο, τον Παναγιώτη Κουκουμάκα, νεαρό παιδί. Φανταστείτε οποιοδήποτε από εμάς να ήταν στη θέση του, πώς θα αισθανόμασταν, έτσι. Να είσαι Ηρακλής και να παίζεις και στον Ηρακλή. Εδώ το ξαναλέω, το είπα και νωρίτερα μιλώντας με τον ίδιο τον Παναγιώτη. Πάρα πολύ, νομίζω το έχουν νιώσει το συνέστημα, φορώντας μια φανέλα του Ηρακλή, νιώθουν 3 μέτρα, γίγαντες. Πόσο μάλλον όταν το κάνεις την... Να μην την πω τη λέξη τώρα. Από κάπα αρχίζει. Την κατάλαβες, παμπώνει ρε. Την επιθυμία σου, άντε να το πω έτσι, να την κάνεις πραγματικότητα. Είναι σπουδαίο το κίνητρο. Και τον ακούσατε τον Παναγιώτη Κουκουμάκα, το πώς έχει εισπράξει και το πώς έχει αντιμετωπίσει αυτή την εξέλιξη στην δική του πορεία στο βόλεϊ. Άλλωστε 8 ολόκληρα χρόνια ήταν σε ακαδημίες, λόγω πήρε τα πάντα σχεδόν, να επιστρέφει στην Α1 και με ευρωπαϊκή παρουσία αυτή τη φορά. Έχουμε μπασκετική εξέλιξη, αναμενόμενη, αλλά ήρθε η ανακοίνωση, αυτό που περιμέναμε και αυτό είναι που μετράει. Σας έχω μάθει εδώ πέρα με τις ανακοινώσεις να προχωρούμε. Η Καέρα Κλής ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Αθανασούλα. Ο ικανός guard forward θα συνεχίσει και την επερχόμενη χρονιά στα Κιανόλευκα και του ευχόμαστε μακροημέρευση, υγεία και τη μέγιστη επιτυχία σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Και εμείς να το ευχηθούμε τα καλύτερα. Να σας αξιόλογος παίκτης, μπορεί να μην σιδίασε πέρυσι την παρουσία του με την άδεια της ομάδος, αλλά νομίζω ότι ο Αθανασούλας ήταν από τους αθλητές που συχνά πυκνά προσπαθούσαν πολύ, έδιναν πολλά, ήταν ένα πολύτιμο γρανάζι, το κρατάει αυτό το γρανάζι, το εργαλείο όπως λέμε, ο προπονητής, ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης και προχωράμε σε αναμονή, να το πω πιο σωστά, και των υπόλοιπων μεταγραφικών κινήσεων, γιατί έμειναν αρκετά παιδιά, ο Καλατζίδης, ο Γιαννακίδης, ο Κακαρούδης, ο Αθανασούλας, ο Αγγελακόπουλος, είστε ο Σέσκους, είστε ο Σοκ, είστε ο Μπένας, ξεχνάω κανέναν, συγχωρέστε με. Περιμένουμε και κάτι ακόμα.
και κάτι ακόμα. Και στο μπάσκετ πρόσφατα βγήκε ανακοίνωση για τα διαρκείας, για τις προεγγραφές, όπως και για το γυναικείο μπάσκετ. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, η οποία έχει επιστρέψει μετά από 10 χρόνια στην Α1, μάλιστα πρόσφατα έκανε γνωστό, δημοσιοποίησε και το νέο σήμα, πάρα πολύ ωραίο, Ηρακλής Women's Basketball. Έχουμε φέτος αρκετά να ασχοληθούμε με πορεία, θέλουμε να πιστεύουμε πρωταθλητισμού στο ποδόσφαιρο, με αρκετά καλή πορεία σε όλες τις οργανώσεις στο βόλεϊ, με πορεία πρωταθλητισμού στο μπάσκετ, θέλουμε να πιστεύουμε, παντού τα βάζουμε το θέλουμε να πιστεύουμε, με τις γυναίκες στο μπάσκετ στην Α1, για παράδειγμα δεύτερη αγωνιστική Μιτσάρα μου, έχουμε Ηρακλής Ολυμπιακός στο Ιβανόφιο. Ωραίο είναι αυτό. Α1 γυναικών, Ηρακλής Ολυμπιακός, το βλέπω να γεμίζει το Ιβανόφιο. Για το μπάσκετ όπου όσοι ασχολούνται με την Α2, οι δήμονες που τα προηγούμενα χρόνια δεν έπεσαν έξω, δηλαδή έλεγαν Προμηθέας, βγήκε. Έλεγαν Κόρυβος, βγήκε. Έλεγαν, ξέρω εγώ, Λαύριο, βγήκε. Ανέβηκε. Έλεγαν Φάρος Κερατσινίου, βγήκε. Έλεγαν Πανιώνιος, βγήκε. Έλεγαν Περιστέρι, βγήκε. Κάποιοι εξ αυτών έλεγαν και Ηρακλή, εδώ έπεσαν έξω, δυστυχώς. Φέτος λένε Ιωνικό. Οι δήμονες της Α2 λοιπόν που την γνωρίζουν πολύ καλά, τα προηγούμενα χρόνια που δικαιώθηκαν, φέτος λένε Ιωνικό του Τσάπα. Που ανέβασε το Φάρο, ο οποίος Φάρος έγινε Λάρισα, η οποία Λάρισα Φάρος έγινε τώρα ύφεστος Λίμνου. Τρέχα γύρευε. Δηλαδή, αυτό είναι για 10 ώρες εκπομπή πραγματικά. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν γίνεται αλλού. Δεν έχει σημασία πλέον το αν θα φτιάξει μια ομάδα, το αν θα έχει ακαδημίες, το αν θα δημιουργήσει παιδιά δικά σου κτλ. Κτλ. Μπορεί να πα ώρα και στιγμή εκεί που είσαι το τοπικό, να πα να πάρει μια ομάδα. Ο ύφεστος Λίμνου που ούτε ξέρω σε ποια κατηγορία έπαιζε, ξαφνικά είναι στην Α1. Και τρέχα εσύ 8 χρόνια ολόκληρα να παίζεις να ανεβείς κατηγορία. Δεν λέω να πας να κάνεις το ίδιο, προς Θεού. Δεν θα το κάνεις. Αλλά βλέπουμε τι μεθόδους χρησιμοποιούν ορισμένοι. Όλοι λένε για Ιωνικό. Άντε να μην πω όλοι, οι περισσότεροι. Και ο Κώστας Κακαρόδης μας μίλησε τη Δευτέρα και αυτός για Ιωνικό είπε. Κάποιοι λένε και για διαγόρα αδριοπηδαίων, πώς το λένε. Χώρες ώρες πραγματικά εκνευρίζομαι να βάζω τον Ηρακλή δίπλα σε ομάδες που λέγονται Χαρίλα ως Τρικούπης και διαγόρα αδριοπηδαίων και Ιπποκράτης Κο. Εκνευρίζομαι πολύ. Αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Έχουμε φάει και αν δεν έχουμε φάει στη μάπα πολλά τέτοια. Και τσαριτσάνιδες και κρανούλες και οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, πικρή ιστορία, την αφήνουμε στην άκρη. Θα φανεί. Θα φανεί αν θα δικαιωθούν πάλι με τον Ιωνικό. Γιατί δυστυχώς ο Ηρακλής τα προηγούμενα χρόνια έχει δείξει ότι αν δεν ανέβει απευθείας, στα μπαράζ δεν τα καταφέρνει. Στα play-off. Και έτσι όπως είναι το σύστημα που μόνο στην Α2 γίνεται αυτό πανευρωπαϊκά, το να κουβαλούν τις μεταξύ τους νίκες και όχι το ποια θέση έχεις τερματίσει. Πέρυσι την πάτησε ο Ηρακλής με αυτό 2-0 με τον Απόλλωνα. Θα την πατούσε και ο Χολαργός αν έπαιζε με τον Ηρακλή. Για να τα λέμε όλα, αλλά δεν έπαιξε. Θα δούμε. Θα προσέχουμε πάντως από τις πρώτες αγωνιστικές και από το τέλος του πρώτου γύρου με ποιον ο Ηρακλής κερδίζει ή χάνει, γιατί θα μετράμε μετά το 1-0 νίκες, το 1-1, το 2-0, το 0-2, να ξέρουμε για να μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε στο τέλος. Υπέροχο είναι αυτό που ακούμε, είναι το ολοκένουργιο CD, κάποτε λέγαμε δίσκος, LP λέγαμε κάποτε, με τίτλο Love Power, με 12 ολοκένουργια τραγούδια από Johnny V. Band, το φίλο μου το Γιάννη, το Βατζόλα, το Ηρακλάκι, από το Ασβεστοχώρι. Παλιά οι ροκάδες θα θυμάστε τους Hardways και όχι μόνο. Πολλές μπάντες πέρασε ο Γιάννης. Τώρα έχει βγάλει αυτό το δίσκο και με χαρά και μου το έδωσε και το παίζουμε εδώ σε πρώτη πανγαλαξιακή μετάδοση στο Λίμπερο 107,4 και στην ώρα για μπλε. Μας συντρόφευσε και θα μας συντροφεύσει σε αρκετές εκπομπές γιατί είναι πολύ ωραίο άλμπουμ και είναι στα ακούσματα που μας αρέσουν. Να κλείσουμε την εκπομπή με Αρίθα ξανά.
που μας άφησε σήμερα στα 76 της. Να δώσουμε σκυτάλη σε σταμάτη Μουρελή για αρκετό μπάσκετ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 7 και 8. 7 και κάτι με 8 και κάτι στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά.